Και ήρθε η στιγμή να περάσουμε στην πρώτη τηλεφωνική συνομιλία μας για σήμερα, όπως σας έχουμε ανακοινώσει, με τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, από τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, τον κύριο Σάββα Αναστασιάδη. Καλή σας μέρα και Χριστός Ανέστη, κύριε Αναστασιάδη. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές όλους. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Αναστασιάδη, βλέπουμε με την ανακοίνωση των πόθεν έσχεσης των πολιτικών για άλλη μια φορά να είμαστε έτσι λίγο σαν να μας κοροϊδεύουν να νιώθουμε, γιατί καταρχήν δεν είναι πόθεν έσχεσης, αυτό είναι μόνο έσχεσης. Το πόθεν που έχει πάει. Το πόθεν είναι ένα θέμα που αναζητεί η αρμόδια επιτροπή. Το έσχεσης δηλώνεται συνήθως. Το πόθεν το αναζητούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα θέμα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι θα έπρεπε το πόθεν να αναζητείτε και να δηλώνετε, και εμένα με βολεύει και πάρα πολύ. Πώς δεν γίνεται αυτό? Όπου υπάρχει αμφιβολία, όπου υπάρχουν υποψίες, αναζητείτε. Και έχουν γίνει πάρα πολλές φορές αυτό. Κύριε Αναστασιάδη, είναι το πόθεν έσχεσης των πολιτικών είναι ένα θέμα που συζητείται από χθες που βγήκαν αυτά τα στοιχεία. Γιατί και μάλιστα συζητείται αρνητικά, με την έννοια ότι ο κόσμος ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια φορολογείται, προσπαθεί να επιβιώσει κλπ. Μέσα στην οικονομική κρίση, βλέπω ότι εν τέλει αυτοί οι οποίοι σκοτώνονται για το καλό του μέσα στη Βουλή, που το έχουμε δει πολλές φορές, δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν. Σαν να μην προέρχονται από αυτόν, σαν να είναι μια άλλη τάξη ανθρώπων, οι οποίοι έχουν μια μεγάλη οικονομική άνεση. Δεν ξέρω, είναι κακό να σχολιάζεται αυτό το πράγμα? Μπορούν, είναι... δηλαδή με άλλα λόγια, μπορούν οι πολιτικοί να καταλάβουν την αγωνία και το πώς περνάει ο κόσμος? Δηλαδή κάποιος που έχει σύνταξη του ΟΓΑ 250, 280, 300 ευρώ και να μπορούν να καταλάβουν πώς περνάει αυτός ο άνθρωπος? Καταρχήν μην το γεννητιέρετε και μην τα βάζετε όλα ένα σου βάλω. Είναι λάθος αυτό και δεν είναι και δίκαιο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκαιο. Έτσι. Δεύτερον, βεβαίως και μπορούν, και εγώ αναφέρομαι στον εαυτό μου και σε μένα, και μπορώ να καταλάβω και καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε. Γιατί και για το κόμμα σας μιλάτε, ότι και το κόμμα σας το καταλαβαίνει. Η δική μου, η μητέρα είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ, η μάνα μου. Και εγώ προέρχομαι από αγροτική οικογένεια. Κατά συνέπεια, αυτό που λέτε και με απασχολεί και συναναστρέφουμε αυτούς τους ανθρώπους, και η περιφέρεια μου είναι αγροτική και καταλαβαίνω και την αγωνία του, διότι και εγώ υπήρξα αγρότης για πάρα πολλά χρόνια. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που αναφέρατε για το κόμμα μου, εγώ δεν εκφράζω το κόμμα μου και βεβαίως δεν εκφράζω συνολικά το κόμμα και τις θέσεις του κάθε ενός. Βεβαίως και σε κάθε κόμμα υπάρχουν τάσεις διαφορετικές και αντιλήψεις. Θα σας πάω εγώ στο, αφού ξεκινήσατε με το πόθεν έσχες, στα έσχες των πρωτοκλασσάτων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που κόπτονται για τον άνεργο, αυτοί που κάπτονται για τον μικροσυνταξιούχο, αυτοί που κόπτονται, ξέρω εγώ, για τον μικροσυντήρητο. Είδατε, είναι από τους πλουσιότερους της Βουλής. Και μιλάμε για ονόματα. Το Σταθάκη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τζακαλώτο, τον δικό μας εδώ τον κύριο Αμανατρίδη, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Τζακαλώτο είπαμε, τον Υπουργό Οικονομικών, και μην αναφέρουμε και άλλους πολλούς, Φωτίου κτλ. Τουλάχιστον θα έπρεπε να είχαν την συνέστηση και το φιλότιμο να μην μιλάνε με αυτόν τον τρόπο που μιλάνε και να μην κόπτονται για τα συμφέροντα των χαμηλών συνταξίχων και των χαμηλών ιστοματιών, όταν αυτοί οι ίδιοι ή αρκετοί από αυτούς τα λεφτά τους τα έχουν στο εξωτερικό. Μια που θίξατε λοιπόν αυτό το θέμα το πολιτικό, να περάσουμε λίγο, το επεκτείνω το ερώτημα, να πούμε, βλέποντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες φυσικά έχουν περάσει το ασφαλιστικό και πλέον μένουν ελάχιστα προαπαιτούμενα, όπου άμα τα περάσουν και αυτά, πλέον μιλάμε καθαρά για μια κυβέρνηση η οποία θα εξαντλήσει την τετραετία. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Οπότε με την ρητορική που έχει αναπτύξει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ναι, μεν μπορεί να κάνουν ζημιά οι εκλογές, αλλά η ζημιά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
πολλαπλάσια, οπότε καλύτερα εκλογές δεν βλέπουμε να αλλάζει, να αλλάζει κυβέρνηση, οπότε θα πάμε σε ορίζοντα τετραετίας. Τότε τι επιλογές έχουμε, τι θα γίνει? Κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις αλλάζουν όταν υπάρχει λαϊκή καταγραφή και κυρίως με τις εκλογές. Όχι κυρίως με τις εκλογές, γιατί η δημοκρατία έχει κανόνες και ο κανόνας είναι αυτός. Νομίζω ότι οι πανηγυρισμοί, οι χθεσινοί, οι προχθεσινοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκφράζουν και την κοινωνία. Στην συμφωνία όσον αφορά την Ελλάδα έχουμε καλά και δυσάρεστα νέα. Το καλό νέο είναι ότι ο Τσίπρας εγκατέλειψε την επαναστατική δυναστική την περσινή και συνθηκολόγησε. Συμφώνησε, άρα δεν θα έχουμε επανάληψη της κρίσης και των φαινομένων του 2015. Τα δυσάρεστα όμως νέα είναι ότι αυτόν τον λογαριασμό η κοινωνία θα τον πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, του αποτυχημένου πληρώματος δηλαδή του Τσίπρα και του Βαρουφάκη πέρσι, ότι το μείγμα της οικονομικής που χρησιμοποιεί με την συμφωνία που έκανε δίνει έμφαση στην εξοδοτική φορολόγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και των οικοδομητηριών, άρα δημιουργεί νέα προβλήματα στη λειτουργία της οικονομίας. Και το τρίτο είναι ότι ύστερα από απέτηση του ΔΝΤ και της Κομισιόν, η κυβέρνηση δέχτηκε τη δημιουργία ενός μηχανισμού, τέταρτο στην ουσία μνημονίου, και την προετοιμασία των λεγόμενων προληπτικών μέτρων για 2018, τα οποία θα νομοθετηθούν επίσης και θα φέρουν φορολογικά βάρη. Έτσι, τι μήνυμα στέλνει το ελληνικό πρόγραμμα προς το εξωτερικό? Γιατί το τέταρτο μνημόνιο επιλέχθηκε διότι οι ξένοι θεωρούσαν το πρόγραμμα, το τρίτο μνημόνιο δηλαδή, είναι αναξιόπιστο και δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι είμαστε αναξιόπιστοι και μας βάζουμε και μέτρα πολιτικά. Άρα αυτό για την οικονομία δεν θα είναι καθόλου θετικό. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω διότι έχουν σχέση με το ερώτημά σας. Αν θα αντέξει η κυβέρνηση και αν θα πρέπει να μην ζητάει η αντιπολίτευση εκλογές. Θα πρέπει φυσικά να ζητάει η αντιπολίτευση εκλογές, διότι η υπερφορολόγηση που έχει μπει και εξελίσσεται και θα εξελιχθεί στο 12μηνο, διότι τα μέτρα εφαρμόζονται βήμα-βήμα, θα φραγίσει τελείως την οικονομία. Και μπορεί οι αριθμοί λογιστικά να ευημερούν, δηλαδή να λέμε ότι στο τέλος του έτους θα έχουμε πλεόνασμα, αλλά η πραγματική οικονομία, η καθημερινότητα του πολίτη, η καταναλωτική ικανότητα του πολίτη θα είναι πολύ χειρότερη και το ΑΕΠ βέβαια πολύ μικρότερο. Τι κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά? Κέρδισε μια γενικόλογη υπόσχεση ρύθμιση του χρέους, η οποία θα ξεκινήσει μετά το 2018. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Κύριε Αναστασιάδη, όμως, μήπως τυχόν, επειδή μεν ζητάει εκλογές η Νέα Δημοκρατία, αλλά μπορεί, θέλει εκλογές αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, είναι και λίγο σαν πολυτέλεια για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δείχνουν να μην είναι έτοιμα, να προετοιμάζονται. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πολύ καιρό που εξέλεξε νέο αρχηγό. Το ποτάμι με το ΠΑΣΟΚ συζητάνε για τον κεντρό χώρο, πώς θα τον καταλάβουν, γιατί τα ποσοστά τους έχουν πέσει στα τάρταρα και δεν φαίνεται να ξαναβγαίνουν στη Βουλή. Μήπως είναι και λίγο πολυτέλεια, έχετε την πολυτέλεια γενικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητάτε εκλογές, γνωρίζοντας ότι έτσι κι αλλιώς και με 153 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει αυτό που θέλει? Λέστε, στην κατάσταση που βρίσκονται τα πράγματα και η χώρα, πρέπει να ξεπεράσουμε τις προσωπικές και τις κομματικές στρατηγικές και να βάλουμε πάνω απ' όλα το όφελος και το συμφέρον της χώρας και του πολίτη. Η εκτίμηση δική μας είναι ότι η παραμονή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην εξουσία κάνει ζημιά. Εκτίμηση. Πολιτική εκτίμηση κάνουμε. Γι' αυτό ζητάμε εκλογές. Νομίζουμε ότι αυτό αποδείχθηκε μέχρι σήμερα. Από τους 15 μήνες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η απόδειξη είναι αυτή, ότι η καθημερινή παραμονή της στην κυβέρνηση κάνει ζημιά στη χώρα. Δηλαδή και μόνο το τελευταίο στοιχείο, να δούμε, της αξιολόγησης, η καθυστέρηση των 6 μηνών έφερε πολλά επιπρόσθετα μέτρα στις πλάτες της κοινωνίας. Και εν πάση περιπτώσει, εάν
η κατάληξη του κυρίου Τσίπρα θα ήταν να συμφωνήσει σε όλα ό,τι του δώσουν, γιατί αυτό έκανε. Συνθηκολόγησε, δεν διαπραγματεύτηκε καθόλου. Ό,τι του δώσανε τα αποδέχτηκε για να περάσει στην αξιολόγηση. Εάν η κατάληξη ήταν αυτή, ας το έκανε το 2015, όπου ήταν καλύτερες οι προϋποθέσεις, ήταν πολύ καλό το κλίμα και δεν θα φόρτωνε με επιπλέον 12 δις, γιατί αυτό είναι το κόστος της διακυβέρνησης του, με επιπλέον 12 δις τη χώρα και τους πολίτες, για να κάνει αυτό στα παιχνίδια του και τα πειράματά του. Ναι, ζητάτε εκλογές πότε? Τώρα, σε 5 μήνες, σε 6 μήνες, πότε ζητάει... Πότε ζητάει εκλογές η Νέα Δημοκρατία, γενικά ή τώρα, άμεσα? Δεν έχουν χρεώματα. Κινδυνεύει η χώρα, λέτε όμως. Όταν η αντιπολίτευση ζητάει εκλογές, ζητάει τώρα. Επειδή όμως είπα και προηγουμένως ότι η Δημοκρατία έχει κανόνες, στις εκλογές μπορεί να τις προκηρύξει μόνο ο Πρωθυπουργός και μπορεί να τις προκαλέσει όπως τις προκάλεσε το 2015 η αντιπολίτευση με την ευκαιρία της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει τώρα, άρα είναι στην ευκαιρία του Πρωθυπουργού να προκηρύξει τις εκλογές. Ήδη, σε πολύ μικρό διάστημα από τις εκλογές, 8 μήνες έχουμε από τις εκλογές, υπάρχει αναντιστοιχία της λαϊκής κυβέρνησης και της κυβέρνησης. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Ποτέ στα χρονικά, σε τόσο μικρό διάστημα, δεν έχει χάσει την δεδηλωμένη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και πολύ νωρίτερα δηλαδή, στις αρχές του χρόνου, πολύ νωρίτερα, σε 5-6 μήνες έχει χάσει τη δηλωμένη. Άρα η αντιστοιχία αυτή θα μεγαλώνει, η οργή η λαϊκή θα μεγαλώνει, η πολίτευση και η κάθε αντιπολίτευση και εμείς που είμαστε υποχρεωμένοι να αφουγκραζόμαστε και να ακούμε την αγωνία και τις θέσεις της κοινωνίας, θα πρέπει να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Και η πρωτοβουλία είναι αυτή να ζητάμε εκλογές, γιατί θεωρούμε ότι η χώρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πάει από το κακό στο χειρότερο. Και μιλάμε πάντα μόνο για τα οικονομικά θέματα. Υπάρχουν και εθνικά θέματα. Ναι, βεβαίως. Εμείς πρέπει να βλέπουμε και αυτά τα θέματα και τα βλέπουμε. Θα πιαστώ από αυτό που λέτε... Το τεράστιο θέμα το προσφυγικό, το οποίο είναι ανεξέλεγκτο. Ναι, ναι. Και θα δημιουργήσει, δημιουργεί ήδη και θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Ακούσατε πες ότι οι κάτοικοι της Ιδωμένης κάνανε μήνυση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, διότι τους άφησε αποστάτες απέναντι στους πρόσφυγες. Ναι. Και σε άλλες χώρες, και σε άλλους τόπους, στα νησιά, στο Ελληνικό, στο λιμάνι του Πειραιά, είναι γνωστά, να μην τα επαναλαμβάνω. Ναι, ναι, είναι γνωστά. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πιαστώ από αυτό που λέτε, ότι η χώρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κινδυνεύει. Και επειδή δεν, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι και ότι καλύτερο και οικονομικά να πάει η χώρα σε εκλογές. Μια άλλη κυβέρνηση, ίσως συνεργασίας, ίσως χωρίς τον κύριο Τσίπρα Πρωθυπουργό, σε ένα τέτοιο σχήμα ίσως η Νέα Δημοκρατία θα ήταν διατεθειμένη να συμμετάσχει? Και αυτό δεν μπορούμε να το προκαθορίσουμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ανθρωπογεωγραφία της Νέας Βουλής. Τότε θα μπορεί κανείς να πει ότι πρέπει να πάμε σε συνεργασία ή δεν πρέπει να πάμε σε συνεργασία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν προκύψει τέτοιο θέμα, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι αρνητική. Πάντως, με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και με τις αντιλήψεις του Τσίπρα και της αριστεράς, γιατί αριστερή κυβέρνηση, η οποία έχει αλλεργία όταν ακούει για ιδιωτικό τομέα και ιδιωτική οικονομία, νομίζω ότι η οικονομία δεν θα τραβατήσει ποτέ. Διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος παγκοσμίως και δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα άλλος τρόπος για να μεγαλώνει το ΑΕΠ και να πάει μπροστά η οικονομία πλην της κίνησης της ιδιωτικής οικονομίας. Αν δεν κινηθεί ο ιδιωτικός τομέας, αν δεν στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας να μεγαλώσει τον πλούτο και το ΑΕΠ να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, για να μειώνεται έτσι και ο λόγος ως ποσοστό του χρέους, η οικονομία δεν θα πάει ποτέ μπροστά και η χώρα θα σέρνεται
στην ύφεση και θα πεθαίνει συνέχεια. Οπότε το ερώτημα, μπορεί, λοιπόν, το ερώτημα, κύριε Βουλευτά, είναι ότι η αριστερά, όπως είπατε, βάζει μόνο φόρους και έτσι ξέρει να βγάζει χρήματα. Το βλέπουμε καθημερινά. Αυτό πλέον δεν είναι θεωρητικό. Είναι ναι, ναι, το βλέπουμε. Ωραία. Από την άλλη πλευρά, η Πρόταση Νέας Δημοκρατίας έχει μιλήσει για μείωση δαπανών, για μεταρρυθμίσεις, για αποκρατικοποιήσεις. Αυτά λοιπόν, αν εσείς έρθετε άμεσα στην εξουσία ή όποτε έρθει τέλος πάντων η Νέα Δημοκρατία. Σε πόσο καιρό, αφού εφαρμόσετε τη μείωση δαπανών, τις μεταρρυθμίσεις, τις αποκρατικοποίησεις, θα μπορέσουν να μειωθούν οι φόροι, γιατί αυτό είναι που απασχολεί τον κόσμο? Κοιτάξτε, αν πάμε στο... Αν πάρουμε ως παράδειγμα το 12-14, θα δούμε ότι υπήρχε μια σημαντική αύξηση των φόρων τη διετία μέχρι το 14 και από το δεύτερο εξάμεινο του 14 και μετά και το 15 είχαν εγγραφεί και στον προϋπολογισμό, πηγαίναμε σε μειώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Βέβαια τότε με ένα έλλειμμα γύρω στο 8-9% και με ύφεση 3% περίπου. Τα πράγματα το 14, το 15 ήταν εντελώς διαφορετικά. Ναι. Ο Τσίπρας θα μπορούσε να κάνει κινήσεις διότι ο πληθυσμός ήταν ισοσκελεσμένος και η ύφεση και το έλλειμμα ήταν στο μηδέν. Ναι, αλλά το θέμα είναι μπορεί να αλλάξει, δηλαδή να ξαναέρθουν οι επιχειρήσεις που έχουν φύγει στη Βουλγαρία. Βεβαίως. Εδώ και τη Μακεδονία, ας μιλήσουμε. Πού ξέρετε τι γίνεται? Βεβαίως μπορεί. Όπως ο καθοριστικός παράγοντας είναι η πολιτική σταθερότητα. Εμείς 15 μήνες δεν έχουμε πολιτική σταθερότητα. Σε 8 μήνες έχουν κάνει 3 εκλογές. Και το διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα υπάρχει μια αστάθεια πολιτική, την αντιλαμβάνεστε όλοι, ένας φόβος, μια αγωνία του κόσμου. Άρα μέσα σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον δεν μπορεί να γίνει επένδυση και αναστική οικονομία. Το βασικότερο είναι αυτό, η πολιτική σταθερότητα σε βάθος χρόνου. Στη συνέχεια είναι αυτά που είπατε, μεταρρυθμίσεις, αποκρατικοποιήσεις και μειώσεις φόρων. Αυτά είναι στην ατζέντα μας και στην φιλοσοφία μας και στην ιδεολογία μας και στην πολιτική μας. Το έχουμε αποδείξει και την διετία 12-14. Νομίζω ότι θα χρειαστεί ελάχιστο χρόνο, ένας χρόνος, δύο χρόνια για να επανέλθουμε σε μειώσεις φόρων έτσι ώστε να γίνει ελκυστικό το οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Επειδή μιλάτε για ελκυστικό οικονομικό περιβάλλον της χώρας και ανάπτυξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας κλπ. Όταν λέμε ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με τι μισθούς? Όταν λέμε μείωση δαπανών, με απολύσεις στο δημόσιο, με μείωση συντάξεων, τι ακριβώς εννοείται? Ο ιδιωτικός τομέας έχει τους δικούς του κανόνες. Εκεί το κράτος δεν παρεμβαίνει, είναι ρυθμιστικό σπαράγον ως προς την βάση του μισθού. Πρέπει να ξέρετε ότι ακόμη και σήμερα που έχουμε τεράστια κρίση οικονομική, πάρα πολλές επιχειρήσεις διατηρούν ακόμη τους εργαζόμενους τους με μισθούς πάνω από 1.000 ευρώ. Άρα αυτό όσον αφορά την ιδιωτική οικονομία δεν μπορεί να το υπολογίσει κανείς. Ο κάθε ιδιώτης ανάλογα με την προσφορά του εργαζόμενου, την ικανότητά του και την αντίληψη που έχει ο εργοδότης για αυτόν τον αμείβει. Στον δημόσιο τομέα τα πράγματα τα γνωρίζετε με τον κόφτη, με το τέταρτο μνημόνιο που αποδέχτηκε η κυβέρνηση, κάθε φορά που θα δημιουργείται απόκληση από τους στόχους θα μειώνονται και οι μισθοί και οι συντάξεις ή μάλλον επειδή θα είναι στοχευμένες ανακωδικό και υπουργείο, κάθε φορά που σε κάποιο υπουργείο δημιουργεί πρόβλημα και δεν εκπληρώνονται οι στόχοι, τότε θα ενεργοποιείται ο κόσμος, άρα θα μειώνονται οι δαπάνες του υπουργείου. Σε κάθε υπουργείο υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν εξεργολειτουργικές δαπάνες. Όλα θα μειώνονται. Θα μειώνονται δηλαδή οι μισθοί στο δημόσιο. Βεβαίως, αν δούμε την βάση των μισθών, τους μισθούς μάλλον ως μια βάση, αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σε σχέση με το ιδιωτικό υπάρχει καλύτερη, ακόμη καλύτερη απόδοση, καλύτερη ανταπόδοση. Κύριε Αναστασιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Σε λίγες μέρες είναι και η επέτειος της γενοκτονίας των Ποντίων, οπότε μπορεί να ανανεώσουμε και το ραντεβού μας για εκείνη την ημέρα. Βεβαίως. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας, να είστε καλά.